τον ανήφορο για το πετροχώρι των αγράφων που βγάζει στο σπανό της καράβας, λίγο πριν τις τρούγγες της πατλιάς, παράμερα από τα πουρνάρια, ένα δέντρο θεριό στέκει, σαν παρατημένο, με τον κορμό σκισμένο στα δυο. Ίσως κάποτε να ήταν βελανιδιά ή καρυδιά απλωμένη που δεχόταν τις χειμερινές προσφορές των βοσκών. Πάνω στον κορμό του μόλις που διακρίνονται γάντζοι σκουριασμένοι, θαμμένοι σχεδόν μες στο ξύλο. Σύμφωνα με τους γεροντότερους, εκεί κρέμαγε ο προεστός λίγο πριν τη νύχτα του χειμερινού ηλιοστασίου μια καρδάρα ζεστό γάλα ανακατεμένο με πρόβιο αίμα για να μαζευτούν οι κόρεκες από τους γύρω γκρεμούς και να πιάσουν την κουβέντα από βραδείς. Εκείνη την εποχή το δέντρο είχε γύρω-γύρω θάμνους όπου κρύβονταν τη νύχτα εκείνη κάθε Δεκέμβρη 5 παιδιά από αυτά που όλο το χρόνο φόραγαν φουστανάκια μαδημένα από τον πολύ χορό. Κρυφά άκουγαν τις κουβέντες των κοράκων και γυρνούσαν την επόμενη μέρα στο χωριό ζητώντας δόντια μαυρισμένα από το κρύο, εκείνα που δίνουν δύναμη σε όποιον τα φοράει στο λαιμό, για να αποκαλύψουν τα λεγόμενα. Στο χειμερινό ηλιοστάσιο του 1913, 5 παιδιά με ξεσκισμένα φουστανάκια χώθηκαν στους θάμνους από νωρίς, πριν νυχτώσει, και χλέβαζαν τον ήλιο και του πέταγαν ποδαράκια από πουλιά και κόκαλα σπασμένα κι άλλα, πιο μυαρά πράγματα που είχαν μαζέψει χορεύοντας γύρω από τα πηγάδια και τα καμένα σπαρτά. Και ο ήλιος τα είδε και λίγο πριν ξεψυχήσει, τα κοίταξε με το βαθύ μίσος των καταδικασμένων. Τα παιδιά απέκτησαν κάτω από τη γλώσσα τους μια μικρή πληγή από την οποία θα στράγγιζε και από λίγο κάθε πρωί η μιλιά τους και τα πόδια τους θα ήταν κουτσά όσο τα έβλεπε η μέρα. Έπεσε ο ήλιος όμως και τα παιδιά δεν κατάλαβαν τι τα καρτερούσε, γιατί τη νύχτα δεν τα έπιανε η κατάρα. Ούτε αντιλήφθηκαν τις ογκώδεις καμπούρες που ανάβλησαν από το έδαφος λίγο παραπέρα και άρχισαν να σέρνονται τραβώντας προς το βορρά. Η προσοχή τους ήταν ολάκερη στραμμένη στο δέντρο. Κάθισαν να ακούσουν τα κοράκια να δοξάζουν τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου και έτσι έκαναν τα πτηνά. Πένεψαν τις χάρες του νυχτερινού στερεώματος που πάντα προσφέρει πολύτιμη προστασία στα δόλια έργα των ανθρώπων. Κάθισαν να δουν τα κοράκια να προσκυνάνε τις πομπές των σερνάμενων μαζών που πέρναγαν από δίπλα και πράγματι τα πουλιά προσκύνησαν τους βαθύς και τους όγκους που η κίνησή τους ήταν χειρότερη και από τους σπασμούς των κρεμασμένων και άφηναν ίχνος παγωμένο πάνω στο χώμα και σημάδι φλεγόμενο μέσα στις ψυχές. Κάθισαν φοβισμένα και μάζεψαν κουράγιο για να αποκαλυφθούν και να συζητήσουν με τα κοράκια για την επόμενη χρονιά. Αυτά όμως δεν έβγαλαν από το ράμφος τους μιλιά για τα μελούμενα, γιατί είχαν δει πως φέρθηκαν τα αγόρια στον ήλιο. Έτσι, δίχως να αφήσουν τα παιδιά να ρίξουν την πατροπαράδοτη ματιά στον επόμενο χρόνο, τα πουλιά πέταξαν μακριά, προς την κορυφή της οροσειράς, ενώ ένας κεραυνός έπεσε και έσκισε στα δυο το δέντρο. Τα παιδιά γύρισαν στα σπίτια τους από τις πίσω στράτες και ξάπλωσαν να κοιμηθούν με την ενοχή και την αγωνία να τρυπάει τα κεφάλια τους. Ούτε που τόλμησαν να πούν στους γονείς τους τίποτα, άφησαν για το πρωί την ομολογία. Όταν όμως ξύπνησαν με τον νεογέννητο ήλιο πάνω από τα κεφάλια τους, η πληγή κάτω από τη γλώσσα δεν τα άφηνε να αρθρώσουν λέξη. Το βάδισμά τους ήταν σαν του κουτσού και μόνο με μπαστούνι κατέβαιναν στο ρέμα. Έφυγαν από το χωριό και κρύφτηκαν σε αλεπουδότρυπες και ποτέ ξανά δεν χόρεψαν στο φως του ήλιου. Σαν έρθει το σούρουπο μπορεί να τα δει κανείς πλάι σε βάραφρα και πηγάδια και σπηλιές. Να φοράνε τα σκισμένα φουστανάκια τους και να χορεύουν μανιασμένα υπό τον ήχο των ψιθύρων του κάτω κόσμου. Έτσι ευλογούν κάθε χρόνο τον ερχομό του χειμερινού ηλιοστασίου και τον θάνατο του ήλιου. Όσο για τα σοφά κοράκια, δεν ξαναφάνηκαν στον τόπο αυτόν